Μειώσεις στα ανταποδοτικά τέλη του 2017 που ξεκινούν από το 15% και φτάνουν έως και την πλήρη απαλλαγή, ανακοίνωσε σήμερα ο Ασκών Χρέη Δημάρχου Βόλου Θάνος Θεοδόρου. Οι κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες, όπως όσοι ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, απαλλάσσονται από την επιβολή ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού, ενώ μείωση 50% προβλέπεται για όσους αντιμετωπίζουν τεράστια οικονομικά προβλήματα, είναι ανάπηροι σε ποσοστό άνω του 67% και 80%, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, οι μονογονεϊκές οικογένειες. Για τους μακροχρόνια ανέργους, το ποσοστό της μείωσης θα φτάσει το 30%. Δυστυχώς είναι και τέτοιος ο νόμος που ισχύει στον Καλλικράτη. Δεν μπορούμε να προβούμε αυτή τη στιγμή σε περισσότερη μείωση, αλλά όμως, και αυτός ήταν ο σκοπός μας και η σκέψη μας, ήταν να βοηθήσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πραγματικά ανάγκη και έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση. Και είναι η πρώτη κατηγορία όλη η οποία ανάλυσα στην αρχή. Μην ξεχνάμε ότι για πρώτη φορά συμπεριλαμβάνουμε τους πολύτεκνους με μείωση 50% σε συνδυασμό με εξομοίωση με τους τρίτεκνους. Για πρώτη φορά μπαίνουν οι μονογονιακές οικογένειες στο τιμολόγιο της έκθεσης του Δήμου Βόλου, όπως επίσης και μια μεγάλη κατηγορία συνανθρώπων μας, οι μακροχρόνιοι άνεργοι, που όλα αυτά τα χρόνια που υπάρχει μεγάλη ανεργία στην περιοχή μας δεν έδινε κανένα σημασία. Σε ό,τι αφορά στο δημοτικό φόρο, οι κάτοικοι στη Δημοτική Ενότητα Νέας Ιωνίας θα δουν μειώσεις στις τάξεις του 15%, καθώς εξισώνεται στα 16 λεπτά το τετραγωνικό, όσο δηλαδή είναι και στη Δημοτική Ενότητα Βόλου, ο φόρος που θα κληθούν να πληρώσουν. Σε όλες τις υπόλοιπες δημοτικές ενότητες, ο δημοτικός φόρος προσδιορίζεται στα 10 λεπτά το τετραγωνικό, με εξαίρεση την Πορταριά και την Εσσονία, όπου ορίζεται στα 20 λεπτά. Στη Δημοτική Ενότητα της Πορταριάς και του Διμηνίου, που ο φόρος ήταν 0,25, γίνεται 0,20, μία μείωση 20%. Ενώ σταδιακά προβλέπεται μέχρι το τέλος της θητείας μας, το 2019, να έχει έρθει και στο ίδιο επίπεδο με τις υπόλοιπες ενότητες, ώστε να μας το επιτρέπει και αυτό ο νόμος. Όπου υπάρχει μικρή αύξηση στο συντελεστή του δημοτικού φόρου, σε κάποιες δημοτικές ενότητες, όλα τα χρήματα αυτά θα πάνε στις συντηρήσεις των σχολικών μονάδων που υπάρχουν στην περιοχή. Για τους ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικών ενδιαφέροντος θα γίνεται διευκόλυνση στην αποπληρωμή των τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων σε όσους προκαταβάλουν το 30% του ποσού που οφείλουν στο Δήμο, ενώ για τους ιδιοκτήτες περιπτέρων θα γίνει μείωση στα σχετικά τέλη της τάξης του 10%. Μειώσεις ύψους 10% θα ισχύσουν για τα τέλη ταφής στο κημητήριο Κούκος του Βόλου, ενώ στα κημητήρια των υπολείπων δημοτικών ενωτήτων οι μειώσεις θα φτάσουν και το 60%. Εδώ κάνουμε ένα διαχωρισμό πιο δίκαιο σε δύο κατηγορίες. Και θα υπάρξει μια τιμολογιακή πολιτική για το κημητήριο που βρίσκεται στη θέση Κούκος, που θα είναι η πρώτη κατηγορία. Και η δεύτερη κατηγορία θα είναι τα κημητήρια των δημοτικών ενωτήτων, στα οποία όμως μπαίνουν αυτή τη φορά και τα κημητήρια του Αγίου Γεωργίου του Ιωλκού, της Αγίας Παρασκευής, των Νέων Παγασών, του Φυτόκου, των Μελισσατίκων και των Κλαφυρών. Να σημειωθεί επίσης ότι μειώνεται ο δημοτικός φόρος στα φιλανθρωπικά ιδρύματα της πόλης κατά 75% και συγκεκριμένα από τα 1,53 λεπτά το τετραγωνικό που είναι σήμερα πέφτει στα 44 λεπτά από το 2017.